είναι μάστιγα, γιατί όταν προκύπτει να μην συνεννοούνται οι δύο γονείς και να μπαίνουν στη μέση οι δικηγόροι και να χρειάζεται να πας στο δικαστήριο και να είναι όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες και να πρέπει να εμπλέκονται ένα, δύο, τρεις, τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες του κράτους, υπάρχει πρόβλημα. Και θύματα βεβαίως, σε βαθμό κακοποίηση, αν θέλετε, είναι τα ίδια τα παιδιά. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Ταλιώτη. Είναι ο ίδιος γονέας και μέλος της ομάδας κατά της γονικής αποξένωσης. Καλή σας μέρα, κύριε Ταλιώτη. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το θέμα. Και πολύ καλά είπετε ότι το επαναφέρετε και θα πρέπει να μείνει και στην επικαιρότητα. Ναι, εγώ κύριε Ταλιώτη θυμάμαι να συζητείτε στη Βουλή μια φορά το χρόνο, αν θέλετε, να το συζητάνε βουλευτές, να λένε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, να έχουμε και ένα-δύο παραδείγματα, άνθρωποι, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, να εκλιπαρούν για να δουν το παιδί τους και ξανά τον επόμενο χρόνο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν σε νομικό επίπεδο, έτσι ώστε να τα απαλλαγούμε από αυτή τη μάστιγα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτό το θέμα που είναι ψυχολογικής φύσεως να σταματήσουν κάποιοι να προσπαθούν να το λύσουν με νομικό τρόπο. Δεν είναι θέμα που αφορά μπαμπάδες, δεν είναι θέμα που αφορά μαμάδες, είναι θέμα που αφορά τα παιδιά και γονείς. Θα πρέπει να φύγουν οι χαρακτηρισμοί, θα πρέπει να φύγουν οι ομαδοποιήσεις της μιας πλευράς ή της άλλης για διεκδικήσεις των οποιοδήποτε δικαιωμάτων ή που θεωρητικά έχουν μέσα από τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες που επικρατούν, ούτως ώστε να υπάρχει συνεργασία σε αυτό το θέμα για το καλό των παιδιών. Αυτό έχει σημασία και τίποτε άλλο. Ναι. Δεν έχει σημασία σε ποιο θα ανατεθεί φύλαξη και φροντίδα, που είναι ένας όρος που τον κυνηγάνε στα δικαστήρια, ούτως ώστε να γίνονται και αιτήσεις για άλλα επιδόματα κτλ. Δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, ούτε τίποτα. Τα χρήματα, τα περιουσιακά, δεν έχουν ψυχή. Τα παιδιά έχουν ψυχή. Γι' αυτό αυτό το θέμα, αυτό το κομμάτι, αυτός ο πυλώνας του όλου θέματος που αφορά το οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να έχει προτεραιότητα. Πολλά χρόνια μπαίνει σε συζήτηση, μένει στο περιθώριο όταν έρχονται εκλογές. Πέρσι είχαμε ευρωεκλογές, φέτος έχουμε βουλευτικές εκλογές κτλ. Ναι, αλλά ποιον εξυπηρετεί, γιατί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, κύριε Ταλιώτη? Είναι ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί. Δεν λέω ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, απλώς μπαίνει στο περιθώριο, για χάρη ένα άλλο θεμάτων. Πόσα νομοσχέδια είχαμε που ψηφίστηκαν τελευταία μέρα της Βουλής? 100 τόσα. Ας πάμε να δούμε μαζί τι πρέπει να αλλάξει. Ποιος νόμος πρέπει να αλλάξει και τι. Το καλό είναι ότι από τη στιγμή που έφυγαν αρκετά από αυτά, έφυγαν εμπόδια για να προχωρήσει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι πολύ απλά πράγματα. Πρέπει να καθοριστεί δια νόμου. Η νομοθεσία δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα έτσι όπως είναι. Απλώς παρερμηνεύεται από τους επαγγελματίες του χώρου και ο κόσμος που αποτείνεται σε αυτούς δεν παίρνει τη σωστή πληροφόρηση και τη σωστή καθοδήγηση. Δηλαδή, αντί να τους λένε δεν χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο, τους στέλνουν να πάνε στο δικαστήριο να κάνουν αιτήσεις συνέχεια. Ναι. Έτσι. Για το ένα και για το άλλο και διαιωνίζονται υποθέσεις. Αυτό να το δούμε, κύριε Ταλιώτη, επί παραδείγματι, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν μπήκαμε σε αυτόν τον κικαιόν, αν θέλετε. Ναι. Χωρίζουν δύο γονείς. Και η μια πλευρά, αν θέλετε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ή, αν θέλετε, και να τιμωρήσει τον άλλο γονέα, στερώντας του το παιδί. Και μετά πάει σε κάποιον δικηγόρο και χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα, κάποιο νόμο, κάπου υπάρχουν κάποια κενά και διαιωνίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Το κενό που υπάρχει είναι ότι πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν κάποια πράγματα, ούτως ώστε από την πλευρά του νόμου, διότι υπάρχει το θέμα της νομοθεσίας, υπάρχει το θέμα των υπηρεσιών και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Από πλευράς της νομοθεσίας, που είναι το πρώτο βήμα, πρέπει να καθοριστεί ότι σε περίπτωση χωρισμού να καθοριστεί το πλαίσιο συμπεριφοράς κάποιων ανθρώπων όταν παίρνουν μία απόφαση. Αυτό είναι και η ορολογία της λέξης νόμος. Έτσι. Και ο νόμος δεν χρειάζεται να είναι εκεί για να καθορίζει ότι σε μία απόφαση θα πας να μπεις μέσα στο δικαστήριο και να μείνεις εκεί επαορίστο. Ο νόμος πρέπει να καθορίζει τα πλαίσια συμπεριφοράς έξω από δικαστήρια, όταν πάρεις μία απόφαση. Αποφασίζει κάποιος ή κάποια να χωρίσουν, απόφαση, σεβαστή,
Από εκεί και πέρα ο νόμος πρέπει να καθορίζει ότι σε περίπτωση που οι γονείς είναι υγιείς, ικανοί, διαθέσιμοι και πρόθυμοι, τότε στο θέμα των παιδιών θα πρέπει να ισχύει ένα πλάνο στη βάση της εξημισίας επιμέλειας. Κάποιοι περιορισμοί μπορούν να μπουν αν είναι στην ίδια επαρχία κτλ. Αυτά μπορούν να μπουν. Εκεί και όπου υπάρχει βία, τότε να ακολουθείται η νομική διαδικασία μέσα από τα δικαστήρια κτλ. Ναι. Η πλειοψηφία των υποθέσεων δεν έχουν βία. Και αυτή είναι η δικαιολογία που χρησιμοποιούν εκείνοι που φοβούνται ή που αντιτίθενται σε αυτό το θέμα, στο να πάρουν το βήμα προς τα εκεί. Υποτίθεται ότι το νέο νομοσχέδιο δίνει μία έμφαση προς την συνεπιμέλεια, αλλά στο κείμενο του νόμου λέει ότι το δικαστήριο δύναται να απονέμει εξημισίας την επιμέλεια των παιδιών. Και τώρα δύναται. Δεν απαγορεύει κανένας νόμος σε κανένα δικαστήριο να το κάνει αυτό και τώρα. Και μάλιστα οι πιο νέοι δικαστές το κάνουν. Ναι. Όταν είναι μπορεί να γίνει επίκληση από τη μια πλευρά, κύριε Ταγιώτη, αυτό που είπατε πριν, ότι μπορεί ο πατέρας να είναι βίαιος ή η μητέρα να μην ενδιαφέρεται και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κανείς τα γονικά δικαιώματα στην ολότητά τους, να μην αφήνεται στον άλλο γονιό για διάφορους λόγους, να είναι ανίκανος ως γονιός. Θα πρέπει να μπουν περιορισμοί, οπωσδήποτε. Θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και θα πρέπει η νομοθεσία να αφιερώνεται περισσότερο στη διαδικασία του τι κάνει κάθε υπηρεσία και το τι έχει υποχρέωση ο κάθε γονιός να κάνει στην περίπτωση διάστασης ή χωρισμού. Εκεί θα πρέπει να εστιάζεται και όχι στο ότι πρέπει να πας μέσω του δικαστηρίου και να περιμένεις ένα χρονικό διάστημα. Αποφάσεις να χωρίσεις, μάλιστα, το δηλώνεις, ακολουθείται μια διαδικασία αξιολόγησης και του χώρου διαμονής και της κατάστασης του κάθε γονέα κτλ. Ψυχολογικά ή αλλιώς. Αν υπάρχουν καταγγελίες για βία ή οτιδήποτε, θα ληφθεί υπόψη. Και από εκεί και πέρα καθορίζονται τα επόμενα βήματα. Είναι πολύ απλό. Να. Και επιπρόσθετα, αυτό που θα βοηθούσε σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν η διαμεσολάβηση στις γονιακές υποθέσεις. Εκεί και όπου υπάρχουν παιδιά, αυτό λέει και το ψήφισμα 2079 του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκεί και όπου υπάρχουν παιδιά, να υπάρχει ένα διεπιστημονικό και υποχρεωτικό πλαίσιο διαμεσολάβησης. Εκεί και όπου υπάρχουν παιδιά. Εκεί που δεν υπάρχουν παιδιά, είναι δύο άτομα, ας τα βρουν. Εκεί και όπου υπάρχουν παιδιά, πρέπει η διαμεσολάβηση να είναι υποχρεωτική. Ναι. Ψηφίστηκε ο νόμος για διαμεσολάβηση το 2019, ούτε υποχρεωτική και είναι με ένα άτομο και πάει λέγοντα. Νομίζω ότι περίμεναν κιόλας τους διαμεσολαβητές να μπορούν να τους δώσουν ρόλο και να εργοδοτηθούν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το 2005 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Νομικών και χαρακτήριζε την όποια συζήτηση περί του θέματος άχρηστη και αχρίαστη. Αυτό είναι γραπτός. Το 2005. Τώρα πώς άλλαξαν τη γνώμη τους τα τελευταία χρόνια και είναι υπέρ και τα λοιπά. Όταν δεν είναι υποχρεωτική και όταν είναι ένα άτομο, ναι. Φαντάζομαι προς τα που θα κατευθύνονται όταν μπει σε λειτουργία η νομοθεσία. Ναι. Αντιλαμβάνομαι η τώρα, κύριε ότι Ταλιώτη, ότι είστε και εσείς, αν θέλετε, θύμα αυτής της ιστορίας για να εκφράζετε και να εκπροσωπείτε την ομάδα κατά της γονικής αποξένωσης. Η δική σας ιστορία είναι μια υπόθεση που είναι εμπλεγμένη στα δικαστήρια, που έχουν να κάνουν οι δικηγόροι μεταξύ τους, που δεν υπάρχει συνεννόηση. Ποτέ δεν μιλώ για τη δική μου προσωπική εμπειρία. Τη χρησιμοποιώ ως μάθημα για να μιλήσω. Διότι ο παραπάνω κόσμος δεν ξέρει να μιλήσει. Δεν ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει. Νομίζει ότι είναι τελειωμένη υπόθεση οποιαδήποτε προσπάθεια. Να. Πριν ένα μήνα, ανάμιση μήνα, είχαμε καταδίκη πατέρα, για να μην το παίρνουμε πως είναι θέμα ότι οι πατέρες υποφέρουν, οι μητέρες αποξενώνουν. Είχαμε καταδίκη πατέρα για 45 μέρες φυλάκιση, λόγω της κατακράτησης των παιδιών από τη μητέρα. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά όλους. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα.
Και οι όποιες δικαιολογίες για καθυστέρηση έχουν να το ξαναπείτε λίγο αυτό. Ο πατέρας καταδικάστηκε για την αποξένωση τη γονική της μητέρας. Διευκρινίστε μας το λίγο αυτό. Για παρακοή διαταγμάτων κτλ. Που συμπεριλάμβανε αποξένωση. Δεν καταδικάστηκε για αποξένωση, αλλά η αποξένωση ήταν, και ήταν μία από τα. Ότι στέρισε από τη μητέρα τα παιδιά, λέτε. Ναι. Ναι. Απλά για να γίνει κατανοητό. Τώρα, απλά, αυτό προσπαθώ να καταλάβω, διότι σας έστειλε και την περίπτωση αυτού του Βρετσανού, που εδώ και πάρα πολύ καιρό εκλιπαρεί μέσα από το Twitter. Δεν ξέρω τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω την υπόθεση προσωπικά. Αλλά δεν μπορεί. Είναι μια διαδικασία στο δικαστήριο που πάει πάρα πολλά χρόνια. Ούτε εγώ ξέρω για το συγκεκριμένο, οποιασδήποτε λεπτομέρειες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει σωστή κατανόηση και σωστή καθοδήγηση. Ναι. Λοιπόν, άρα λέτε ότι πρέπει με κάποιες τροπολογίες, τροποποιήσεις της νομοθεσίας και συνεννόηση, κυρίως μεταξύ των γονιών πρωτίστως και όχι μεταξύ των δικηγόρων, αντιλαμβάνομαι, κύριε Ταγιώτη. Ναι, και με συνεργασία των υπηρεσιών. Έχουν περισσότερο λόγο οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρά οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν μελέτες που μιλάνε για τα ωφέλη της συνεπιμέλειας, ασχέτως του επίπεδου σχέσης που έχουν οι γονείς μεταξύ τους. Υπάρχει έκθεση της Επιτρόπου που αναφέρεται σε αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα από το εξωτερικό, αλλά και κάποιες φορές πρέπει να σταματήσουμε αυτό το ποια είναι τα παραδείγματα του εξωτερικού. Θα πρέπει να πούμε κι εμείς μια φορά που είναι το κακό να αρχίσει κάτι από την Κύπρο. Να. Σε κάποιο καλύτερο βαθμό από ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Και οι οποιασδήποτε δικαιολογίες με τη νέα Βουλή για καθυστέρηση ή για παραπομπή του θέματος παρακάτω έχουν τελειώσει, διότι οποιαδήποτε νομοσχέδια άλλα προηγούνταν σε εισαγωγικά έχουν ψηφιστεί ή έχουν μπει στο πλάι με το τέλος της προηγούμενης Βουλής. Έχει σειρά αυτό. Μάλιστα. Άρα, ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει η νέα Επιτροπή Νομικών να αναλάβει, μιας και συμπληρώθηκε και η κατάρθρωση συζήτηση, θα πρέπει να είναι να τελειώνει αυτό το θέμα. Μάλιστα, κύριε Ταλιώδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, θα δούμε, να πάμε λίγο στα του Κυπριακού. Έχεις κάτι να προσθέσεις αυτό? Υπήρχε ένα ερώτημα από ένα τηλεθεατή για τον κύριο Ταγιώτη, αλλά το χάσαμε. Να το θέσουμε όμως. Ναι, είναι το 2020. Επιτέλους θεσπίστηκαν διαδικαστικοί κανονισμοί αναφορικά με την μέθοδο επίλυσης διαφορών της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Όμως κανένας δεν παράσχει την 40-ωρη υποχρεωτική εκπαίδευση στους δικηγόρους για κατάρτισή τους, ώστε να δύναται ένομα πλέον να ασκούν καθήκοντα διαμεσολαβητή. Ποια η άποψη του κ. Ταγιώτη, τι ενέργειες έκανε η ομάδα του για να μπει σε εφαρμογή η οικογενειακή διαμεσολάβηση? Κύριε Ταγιώτη, μας ακούτε? Το έχετε ακούσει αυτό? Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Σας ακούμε. Έχετε ακούσει αυτό το ερώτημα που έβαλε τηλεθεατής? Το άκουσα. Το 2020, το 2019 κατά ακρίβεια, κατατέθηκαν οι κανονισμοί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση με τον τρόπο που ψηφίστηκε, τη μη υποχρεωτική κτλ. Μητρό διαμεσολαβητών δεν υπάρχει. Βασικά, μέσα στους κανονισμούς μπήκε και ο τρόπος χρέωσης που ουσιαστικά μπήκε ο δημοκατάλογος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Άρα, ποιος ο λόγος, πώς δύο άτομα τα οποία πρέπει να πάνε στη διαμεσολάβηση για να βρουν μια λύση, πώς θα συμφωνήσουν, πώς θα πάνε αν δεν είναι υποχρεωτικοί. Πώς θα συμφωνήσουν να πάνε σε διαμεσολαβητή και ποιο διαμεσολαβητή να πάνε αν δεν είναι υποχρεωτική. Τίποτα δεν λειτουργήσε, δεν μπήκε σε εφαρμογή η νομοθεσία αυτή. Ναι, επειδή το θυμάμαι, κύριε Ταλιώτη, και σας το είχα θέσει πριν, ότι ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά διαμεσολαβητές ακόμα ήταν στο περίμενε. Ούτε διαμεσολαβητές υπάρχουν, ούτε μητρό υπάρχει. Κανονισμοί δεν ψηφίστηκαν. Ναι. Άρα, ό,τι εκπαίδευση και να γίνει, τι να σας πω. Να είστε. Κύριε Ταλιώτη, ευχαριστούμε πολύ.